Εγώ, κυρία Μουστάκα, θα διαφωνήσω όσον αφορά το θέμα της τουριστικής, της δυνατότητας τουριστικής ανάπτυξης Θεσσαλονίκης. Θεωρώ ότι η Θεσσαλονίκη, αν τη δούμε πράγματι μέσα στα στενά όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, μπορεί να μην έχει παραλίες, αλλά έχει ένα τεράστιο βυζαντινό πάρκο το οποίο βρίσκεται μέσα στα πόδια μας. Κυκλοφορούμε ανάμεσά του. Έχει εκείνη την απερίγραπτη ντροπή του καταχρονιασμένου αρχαϊκού ναού στην πλατεία Αντικονιδών και ένα καταπληκτικό μουσείο αρχαιολογικό που είναι από τις γύρω περιοχές όλα τα ευρήματά του. Θέλω να πω ότι σε συνεργασία και με άλλους όμορους δήμους, αυτό που έλεγα πριν, Διαδημοτική Θεσσαλονίκη, θα μπορούμε να καταθέσουμε μια πραγματικά σοβαρή τουριστική πρόταση, άμεσα υλοποιήσιμη. Η οποία θα φέρει και έσοδα στο Δήμο, λέτε. Βεβαίως, φυσικά. Βεβαίως. Αυτή είναι η μόνη πρόταση σε ό,τι αφορά την οικονομική διαχείριση. Απλά θέλω να πω ότι όλα αυτά βρίσκονται δυστυχώς τόσα χρόνια πάρα πολύ μακριά από το σκεπτικό του κ. Δημάρχου. Εμένα με έχει συγκλονίσει μια πρότασή του, μια φράση του. Στις 16 Ιανουαρίου του 2012, μπορείτε να ανατρέξετε τα πρακτικά της του Δημοτικού Συμβουλίου εκείνης της ημέρας, που έλεγε ότι η Θεσσαλονίκη μέχρι το 1950 ήταν μια πόλη η οποία ήταν ελληνική αποικία με σαφή εντολή στη διοίκησή της να ελληνοποιηθεί. Αυτό και μόνο δείχνει το σκεπτικό το οποίο εξέφρασε προηγουμένως ο κύριος Δήμαρχος. Ότι δηλαδή, μην με διακόψετε πάλι, σας παρακαλώ. Όχι, δεν θα σας διακόψω. Ακούγονται αιρετικά και προκλητικά αυτά, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Σας έχω πει συγκεκριμένα πράγματα πότε ελέγχθησαν, έτσι. Και δείχνει ακριβώς αυτό το πράγμα, αυτή η τοποθέτηση, το πόσο διαφορετικά βλέπει ο κύριος Δημάρχος την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. Δεν έκανε θεσμικές παρεμβάσεις εκεί που έπρεπε να κάνει, όχι μόνο στον τουρισμό, παντού. Ένας Δήμος όπως ο Δήμος της Θεσσαλονίκης θα μπορούσε κάλλιστα να αναπτύξει ακόμη και ένα τοπικό κοινωνικό νόμισμα. Θα μπορούσε να μπει μπροστάρης σε μια διαδημοτική συνεργασία ανάπτυξης ρυθμιστικού σχεδίου για τη Θεσσαλονίκη και την ανακατανομή της γης όλων των δήμων του συγκροτήματος.